και κύριοι, διευκρινίζουμε ότι το μοντάζ από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη έγινε με ευθύνη εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας βάσει της συμφωνίας με τις νεολαίες των κομμάτων για την προβολή των εκδηλώσεων των φεστιβάλ. Ο Γενικός Γραμματέας Τύπου Σωτήρης Κωστόπουλος, σχολιάζοντας την ομιλία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε την εξής δήλωση. Αμετανόητα μονότονος ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε απόψε το γνωστό στο πανελλήνιο εαυτό του. Υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος, απειλές προς κάθε κατεύθυνση, κατηγορίες, προκλήσεις, κηρύγματα ρεβανσισμού και διχασμού. Θορυβεί και κομπάζει όμως εκ του ασφαλούς ο σημερινός αρχηγός της δεξιάς, τονίζει ο κύριος Κωστόπουλος. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί για την ασυνέπεια των λόγων του, αφού ο ελληνικός λαός δεν θα του δώσει ποτέ αυτή την ευκαιρία. Τον Ιούνιο του 1989, καταλήγει η δήλωση, θα τον στείλει και πάλι εκεί που τον κατέταξαν τα έργα και οι ημέρες του το 1965, στην αναζήτηση μιας πέμπτης κομματικής στέγης για να συνεχίσει τη θλιβερή περιπλάνησή του σε κόμματα, πολιτικές και ιδεολογίες. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας.